Περίπου 2.500 λίτρα πετρελαίου πλημμύρισαν την αποθήκη και το αντλιοστάσιο του, αλλά και χώρους του Δημοτικού Σχολείου Άγρας, το οποίο παραμένει κλειστό από την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια εφοδιασμού της δεξαμενής του σχολείου, η βάση υποχώρησε λόγω φθοράς, με αποτέλεσμα να χυθούν 2,5 τόνοι πετρελαίου. Όπως τενίζει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημήτρης Βούλγαρης, ήδη η δεξαμενή έχει αντικατασταθεί με νέα, ενώ έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού και ευελπιστεί ότι από την ερχόμενη Τρίτη το σχολείο θα λειτουργήσει ξανά. Πριν μια εβδομάδα, κατά τον ανεφοδιασμό της σχολικής μονάδας με το πετρέλαιο, γύρω στα 2.500 λίτρα, υποχώρησε δεξαμενή, δεν άντεξε την πίεση, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να χυθεί στον χώρο που στεγάζεται η δεξαμενή, στο υπόγειο δηλαδή, να υπερχυλεί στο υπόγειο και να χυθούν και πετρέλαια έξω στην αυλή. Επικοινώνησα με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα βρίσκομαι καθημερινά σε επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος πήγε στο χώρο αρκετές φορές. Αντιλήθηκαν τα πετρέλαια, κάποια υλικά όπως φερπίν μοκέτες που είχαν εμποτιστεί με το πετρέλαιο και ανέδιαν περισσότερο μυρωδιά καθώς ήταν στον αύριο χώρο του σχολείου. Χθες έγινε η τοποθέτηση της νέας δεξαμενής και σήμερα έγινε το πλύσιμο, απομακρύνθηκαν όλα αυτά τα υλικά τα οποία ήταν εμποτισμένα με το πετρέλαιο, πλύθηκαν οι χώροι και απολυμάνθηκαν. Θα μείνουν 2 μέρες λόγω απολύμανσης με κλειστά τα σχολιά. Στην αρχή έκλεισαν με εντολή του Δημάρχου, μετά όμως το τριήμερο έπρεπε να κλείσει με εντολή του Περιφέρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας. Θα μείνουν Πέμπτη και Παρασκευή κλειστά λόγω της απολύμανσης. Οι μαθητές θα κάνουν μαθήματα διαδικτυακά. Θα μείνουν και τη Δευτέρα, που είναι η καθαρά Δευτέρα. Σε όλο αυτό το διάστημα τα παντζούρια θα παραμένουν ανοιχτά και θα κτίνουν το βράδυ. Η καθαρίστρια θα το έχει απομυστεί αυτό το έργο και ευελπιστούμε ότι χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τρίτη το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά. Ήδη και σήμερα που μιλάμε η οσμή είναι ανεπαίσθητη, θα μπορούσα να πω κατά κάποιο τρόπο. Περισσότερο εντοπιζόταν στην αίθουσα που είναι πάνω από το υπόγειο, εκεί που από κάτω στον αύριο χώρο είχαν τοποθετηθεί αυτά τα υλικά που σας είπα, οι μοκέτες και όλα αυτά. Αλλά από τη στιγμή που απομακρύνθηκαν, πλήθηκαν και απολυμάνθηκε ο χώρος, θεωρώ ότι την Τρίτη η σχολική μονάδα θα λειτουργήσει απρόσκοπτα. Μιλήσαμε νωρίτερα με την διευθύντρια του σχολείου, η οποία μας είπε ότι ανησυχεί αρκετά στην περίπτωση που οι αναθυμιάσεις δεν υποχωρήσουν και ότι έχει καλέσει την Υγειονομική Επιτροπή για να δει κατά πόσον τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα και να είναι ασφαλή. Έχετε κάτι να πείτε σε σχέση με αυτό? Μισό λεπτό. Τι βρήκε την Υγειονομική Επιτροπή? Μας είπε ότι την έχει καλέσει. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, εξήγησα, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι όπως υπάρχει στην περιφέρεια μια επιτροπή που αποφαίνεται για την καταλληλότητα των σχολικών μονάδων που ενοικιάζονται και μέσα αυτή την επιτροπή συμμετέχει και άτομο της περιφέρειας για το υγειονομικό κομμάτι, επικοινώνησε μαζί της ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και επικαλέστηκε ότι κατόπιν διευκρινήσεων από το Υπουργείο Παιδείας δεν είμαι υπεύθυνη εγώ. Εκείνη τώρα, περισσότερο αφορά ανησυχεί το άλλο σε θέμα, σχέση με τα παιδιά. Το μυρίζει, έχει αναθυμιάσεις, αυτό είναι άποψη του καθενός. Ναι, αναγκαστικά, εφόσον δεν βρίσκεται φορέας όπου θα βάλει σφραγίδα ότι όλα είναι εντάξει, θα ακούγονται διάφορα. Εμένα θα μου μυρίζει περισσότερο, τον άλλον θα το μυρίζει λιγότερο. Το θέμα είναι ότι κατά γενική αίσθηση, πηγαίνοντας εκεί και βλέποντας, εισπράττοντας εν πάση περιπτώσει την ατμόσφαιρα πώς είναι, μπορούμε να κατανοήσουμε σε ένα ποσοστό την επικινδυνότητα. Θεωρώ όμως μετά από όλα αυτά, από το πλήσιμο και την απολύμανση, την Τρίτη δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω και τη δική σας την πλευρά, αλλά και σαν διευθύντρια, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε έστειλε επιστολή και σε εσάς, έχει στείλει και στο Δήμο, έχει στείλει όπου μπορεί η γυναίκα. Θεωρεί ότι θέλει να έχει μία 100% ασφάλεια στο ότι την τα παιδιά ευθύνη, δεν θα πάθουν κάτι. Καταλαβαίνω, ναι. Ναι, αυτό, καταλαβαίνετε. Την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Αυτός είναι υπεύθυνος για τις κτηριακές υποδομές. Mm-hmm. Εντάξει. Θεωρώ όμως ότι έκανε ό,τι καλύτερο και σε τάχει στο χρονικό διάστημα σχετικά με αυτή
την κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα το θέμα έχει λυθεί 100%. Απλά το μόνο που το μένει είναι αυτό... Το οποίο δεν ήταν μικρό, έτσι. Όχι, δεν ήταν το πρόβλημα μικρό, το να χυθούν 2.500 λίτρα πετρέλαιο. Όχι, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό πετρελαίου. Έτσι, ακριβώς. Το οποίο έχει και πολύ έντονη μυρωδιά, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Εδώ έρχονται και βάζουν σε ένα καυστήρα στις πολυκατοικίες και μετά η πολυκατοικία μυρίζει πόσες μέρες, πόσο μάλλον να χυθεί. Οπότε ουσιαστικά το θέμα τώρα σε σχέση με την ασφάλεια που λέμε στο 100% της ασφάλειας έχει να κάνει καθαρά με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και εκείνος αν θα κρίνει ότι την Τρίτη τα παιδιά μπορούν να μπουν και πάλι στις τάξεις τους. Σωστά. Πριν την Τρίτη θα προσπαθήσω να επισκεφθώ και εγώ τη σχολική μονάδα. Σήμερα ήρθα από Λίμνο. Δεν μπόρεσα να πάω. Επομένως θα έχω και μια προσωπική άποψη του θέματος.